Γεια σας, Sparkybuster εδώ. Σήμερα, όπως βλέπετε, βγήκα και πρώτος σε ένα τουρνουά ελληνικό. Θα δούμε σήμερα κάποιες μάχες, τις οποίες οι δύο τουλάχιστον που είχα πάρει και 3 crown είναι πάρα πολύ συνηθισμένα αυτά τα deck. Και ας σας δείξω πώς μπορείτε να τα κερδίσετε με έναν πολύ απλό τρόπο. Λοιπόν, ξεκινώντας, βλέπουμε μια μάχη στην οποία αντιμετωπίζω ένα level 13. Τα levels του για ένα level 13 θα μπορούσα να πω ότι είναι μερικάνικη και χαμηλά, δηλαδή level 7 θα μπορούσε να τα level 8 κάλλιστα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο τυπάς αποφάσισε να το έχει level 7. Λοιπόν, ξεκινάμε pump στην αρχή. Ice Wizard ώστε να τον καθυστερήσω να πάει προς τα πίσω και βάζω το Pega ώστε να κάνω όσο πιο δυνατόν πιο πολύ damage μπορώ. Και εννοείται να καθυστερήσω τον Golem. Και άμα δεν φτάσει στο tower εννοείται πως είναι και καλύτερα. Δυστυχώς έφτασε. Το ζαπ ήταν λίγο αποτυχία, αλλά λέω εντάξει τώρα να πετάξω να μην το πετάξω. Και τις 3 μασκετήρσεις έβαλα σκεπτόμενος ότι από την ώρα που έχει παίξει τόσο πολύ έλιξε κάτω, τι θα μπορούσε να κάνει. Πετάω το Dark Priest κάτω, κλασικά θα μου πετάξει το Lightning Spell, έκανα πολύ καλό prediction εδώ πέρα. Ο άλλος όπως βλέπετε δεν έχει πολύ έλιξε για να ανταποκριθεί. Πέταξε το log. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το καλύτερο log που έχω δει. Γιατί πάλι έκανε charge ο Dark Prince και χτύπησε. Αλλά μέχρι στιγμής μπορεί αυτός να έχει το προβάδισμα ότι με κερδίζει ένα 0. Αλλά έχω ένα τεράστιο προβάδισμα στο Elixir, το οποίο να ξέρετε πάντα μην αγχώνεστε στην αρχή. Άμα έχετε εσείς το προβάδισμα, το πιο πιθανό είναι να του στοιχήσει του αντιπάλου όλο το match. Και να κερδίσετε εννοείται. Λοιπόν, έχω πετάξει το pump κάτω. Πάνω κάτω είμαστε ίδιο Elixir. Βασικά ακριβώς το ίδιο elixir. Μόνο που έχω και ένα pump κάτω. Κρίμα γι' αυτόν δηλαδή. Λοιπόν, Golem, πέκα κάτω. Θα πετάξει τον Ice Wizard εν τέλει. Ώστε να το καθυστερήσω όσο μπορώ τον Golem. Three Musketeers κάτω. Όσο πιο γρήγορα θα μπορώ να πετάξω και τον Dark Prince ώστε να αποφύγω το Lightning Spell. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έριξε. Πάντως ο Dark Priest είναι ένα πάρα πολύ καλό counter για να κάνει το Lightning Spell αφού εφόσον έχει ενεργή την ασπίδα του δεν μπορεί να τον χτυπήσει, να τη διαπεράσει για την ακρίβεια. Λοιπόν, πέκα κάτω. Άμα είχε Tornado θα μπορούσε να μην έχει σταματήσει όλο το push, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε. Είχε για την ακρίβεια, απλά δεν το πέταξε σωστή στιγμή. Και έχει 3 Elixir και εγώ έχω κάτω ακριβώς 13 Elixir και περισσότερα. 17 Elixir. Και του παίρνω το ένα tower, ίσα ίσα προς το τέλος. Εδώ πέρα σκέφτομαι δεν θα έχει πολύ elixir, πέταξε 3 μασκετήρ στη μέση. Και ναι, ήλπιζα για ένα 3 crown, αλλά όπως βλέπετε ήμουν άτυχος. Μισό δευτερόλεπτο ακόμα και θα είχα κερδίσει. Δεν πειράζει όμως, όλα ήταν καλά. Και μόνο που νίξα, με έφτασε. Λοιπόν, ένα πάρα μα πάρα πολύ συνηθισμένο deck που θα δείτε είναι 3 Musketeers, Knight, Battle Ram και οτιδήποτε άλλο ώστε να κάνει cycle. Είναι ένα από τα χειρότερα deck τα οποία θα μπορείτε να συναντήσετε στο ladder. Συνήθως έχουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Αλλά εδώ πέρα θα μπορείτε να πάρετε μερικές ιδέες για να κάνετε counter ένα τέτοιο deck. Όσο παίζετε με ένα βαρύ deck. Και όπως βλέπετε, Ice Wizard εδώ, να χτυπάει τις δύο μασκετήρες από τις τρεις, η μία να είναι μόνη της. Και εντάξει, είναι πολύ καλό μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά όπως βλέπετε, ναι, ο Knight θα καταφέρει να κάνει και μερικά χτυπήματα γιατί δεν τον άφησα με πάρα πολύ ζωή. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, τα χτυπήματα τα έκανε και βγήκε και overvalued. Αλλά όπως βλέπετε, ναι, ήταν δύσκολο.
Και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Έβαλα το πέκα κάτω. Έχω το elixir pump έτοιμο. Και περιμένω τώρα να κάνει κάποια κίνηση. Λανθασμένη κίνηση φυσικά για αυτόν που τη χώρισε. Σκέφτομαι εγώ ότι έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές το ίδιο deck. Συνήθως να έχω κάνει poison στην καλύτερη μέσα. Η φίλη μας και πήρε, τη άφησα μαζί. Είχε το μήνυμα level 12, πράγμα που με βοήθησε πάρα πολύ για να αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις. Γιατί τις έχω και full εννοείται level τις τριμασκητές και με ένα χτύπημα το σκοτώνουν. Δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει ο φίλος μας και boom, 3 crown. Τόσο απλό. Πάρα πολύ απλό. Και συνεχίζουμε στην τελευταία μας μάχη. Ένα κλασικό golem deck με Nightwitch μέσα. Ήτανε μέτα μέχρι πριν τον Εύθυνς Nightwitch, αλλά ναι. Ναι, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας, βάζω αυτό στο Elixir Collector. Εγώ τον Ice Wizard θέλοντας να κάνω cycle προς το Elixir Collector, αλλά όπως βλέπετε, ναι, δεν πέτυχα πολλά. Το Zap, ναι, δεν ήταν αναγκαίο σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά χτύπησε και το Elixir Collector και το Mega Minion. Όπως θα δείτε, το Mega Minion θα καταφέρει δυστυχώς να φτάσει στο Tower και να κάνει ένα χτύπημα. Αλλά παρόλα αυτά, θα μπορούσε να έχει κάνει 2. Άρα το Zap, ναι, μπορώ να πω ότι έκανε δουλειά. Πετάει ο τύπος τον Golem κάτω, πετάει θυμασκητής κάτω ξέροντας ότι έχει πετάξει πολύ Elixir κάτω, δεν μπορεί να πετάξει Lightning. Βάζω Dark Beast κάτω για να ελπίσω προς το καλύτερο και όντως είχα δίκιο. Βάζω τον Ice Wizard κάτω για να απορροφήσω όσο πιο πολύ damage γίνεται από το Tower, αλλά ναι. Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα η άμυνα. Και πετάει ένα log κάτω που δεν ξέρω την δεύτερη μασκετήρα από πίσω πώς την πέτει. Δεν είχε καμία σχέση μία με την άλλη στο σημείο που βρισκόντουσαν. Τέλος πάντων, έβαλε τον Baby Dragon κάτω. Δυστυχώς το Mega Minion δεν προλάβει να φτάσει προς το Miner για να αποφύγει το Tower. Το 1-0 τουλάχιστον, αλλά από ό,τι φαίνεται και αυτός θα το γυρίσει στο 1-1. Βάζω pump κάτω, ελπίζω στο να τον περνάω στο Elixir. Το Mega Minion θα κάνει βία-βία να κάνει ένα χτύπημα. Δεν το έκανε ευτυχώς. Και πετάω τώρα κάτω το Mega και αρχίζω να μαζεύω Elixir για να οργανωθώ καλύτερα. Στο Double Elixir, ώστε να έχω να έχω πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσω. Τρεις μασκετήρες μαζί με τον Dark Beast και το Pekka, περιμένω να πετάξει Lightning και έκανε την έκπληξη, πέταξε Golem. Μια φιλική συμβουλή σε όσους παίζετε Golem, ποτέ μην το χρησιμοποιείτε σ' άμυνα όταν ο άλλος βάζει τόσο πολύ Elixir σε πού. Ποτέ. Προσπαθείτε να βγάζετε άμυνα με φθηνά troops. Τέλος πάντων, το Tower χτυπάει τον Miner, βάζει κάτω την Nightwitch, καταφέρνει να σκοτώσει, τουλάχιστον να απορροφήσει όσο πιο πολλά χτυπήματα μπορεί. Το Pekka είναι ανέμελο μόνο του, να χτυπιέται, βάζει τη μασκετήρια κάτω ελπίζοντας να το έχει παρατήσει το match, αλλά από ό,τι φαίνεται το προσπαθεί ακόμα. Το Pekka χτυπάει, πετάω το Zap και παίρνω το 3 Crown. Του το έκλεψα για την ακριβή, γιατί πήγε να βγάλει κι άμυνα, τρομάρα. Και έτσι πήραμε και το δεύτερο 3 crown μας. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το crown chest. Gold κλασικά, gems, δεκτό, elite barbs, minions, όχι, fire spirits, όχι, heal spell, όχι. Ήταν ένα πολύ κακό crown chest, αλλά δεν πειράζει.